Πάρη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Κώστα μου, πολύ καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ? Κι εγώ, ήρεμα βέβαια. 40 χθες την Πάτρα, στο τελευταίο παιχνίδι της Basket League. Μας δικαίωσε πανηγυρικά. Ναι, επί βέβαια. 10 φορές κιόλας αυτό το μείον 4,5. Δεν κέρδισε απλά με 5 με 40 ο Προμηθέας. Πίστευε βέβαια ότι θα κλείσει τη διαφορά μετά το δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά ο Προμηθέας δεν έλεγε να κατεβάσει ταχύτητα. Και διέσυρε πραγματικά και διέλυσε πραγματικά την Ελλάδα, η οποία πάντως όλοι θα έχουμε να θυμόμαστε το πόσο πολύ δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό, ακόμη και τον Προμηθέα, το ότι έκανε break κόντρα στον Κολοσσό και τον απέκλεισε, και γενικότερα όλη αυτή την πορεία την οποία έχει υπό τις οδηγίες του Φώτη Τακιανού και τερμάτισε στην τέταρτη θέση της τελικής κατάταξης του φετινού προαθλήματος της Basket League. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι επίσης δικαιώθηκε το ρεπορτάζ το οποίο δώσαμε παρέα προχτές όσον αφορά την παρουσία του ΠΑΟΚ, του Περιστερίου αλλά και της ΑΕΚ στην τελική φάση, ή μάλλον στην φάση των ομίλων πιο σωστά, του Champions League. Ναι. Ο Άρης, ο οποίος φαίνεται να αντιδράει για τον λόγο, δεν βρέθηκε ούτε στα προκριματικά ούτε στους ομίλους, όπως ήταν και η βασική επιθυμία των ανθρώπων του, και ήταν μάλιστα και ο βασικός όρος ή το βασικό θέλω τους στην προσπάθειά τους να πείσουν εξ αρχής και να διατηρήσουν στην δύναμή τους και στην άκρη του πάγκου τους τον Γιάννη Καστρίτση. Τώρα, το τι μέλη γενέστε με το θέμα του προπονητή θα το δούμε. Όσον αφορά κατά τα άλλα, νομίζω στα καθαρά της Αθήνας μπορούμε να σταθούμε πλέον στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αυτό το πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί Αυστριακού εδάφους, διορθώνω το σαρδαμάκι μου, όσον αφορά με το παιχνίδι με αντίπαλο την Ριντ, μια ομάδα από την Αυστρία και μια ομάδα η οποία είναι ιδιαίτερα σκληροτράχηλη, αλλά και κανείς πρώτα συμπεράσματα δηλαδή για τον Μάρτινς σε αυτό εδώ το φιλικό παιχνίδι. Όλα αυτά σε μια μέρα όπου ουσιαστικά ο Ολυμπιακός μεταξύ άλλων κινείται με τα γραφικά. Είδαμε και την ανακοίνωση του Τζίγκερ Νάγκελ. Να δούμε τι μέλη γενέστε όσον αφορά την περίπτωση του Καμαρά, ο οποίος έγινε γνωστός φυσικά, ναι, και τον είδαμε ακόμα περισσότερο στο ελληνικό κοινό από την περσινή θητεία. Στον Άρη, στην Αθήνα ο Γένσον για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕ και στασιμότητα ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό, και από εκεί και πέρα να δούμε και τι μέλη γενέστε όσον αφορά τον μπάσκετ, αν και κατά πόσο ο Καλάθης, που θα πρέπει πρώτα να λύσει το συμβόλαιό του και να βρεθεί η χρυσή τομή της αποζημίωσής του με την Μπαρσελόνα, θα καταλήξει σε έναν από τους δύο αιώνιους της Αθήνας. Πληροφορίες μου πάντως λένε επίσης ένα όνομα το οποίο είχαμε συζητήσει παρέα, ναι, με εκπομπή στο Basket Plus, ότι φαίνεται πως ο Γιάννης Φερόπουλος φαντάζει ως η βασική επιλογή από την ελληνική αγορά για την άκρη του πάγκου του Παναθηναϊκού, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει ένα πράγμα να κάνει την επόμενη χρονιά, να ξαναπάρει έναν από τους δύο χώρους τίτλους από τον αιώνιο αντίπαλο του που έκανε φέτος το double, και φαντάζει ως ο ιδανικός προπονητής ο Γιάννης Φερόπουλος, δεδομένου ότι γνωρίζει τον αιώνιο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Ολυμπιακό, βρισκόμενο στο παρελθόν στον πάγκο του, και είναι ξεκάθαρο και ο Αργύρης Πεδουλάκης ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να προχωρήσει σε κάποια πιο ρυψοκίνδυνη επιλογή, ακόμα και προπονητή ο οποίος δεν γνωρίζει πάρα πολύ καλά την Ευρωλίγκα, όπως ισχύει στην περίπτωση του Σφαιρόπουλου. Γι' αυτό και όλος και ο Σφαιρόπουλος φαντάζει ίσως η νούμερο ένα επιλογή τη στιγμή αυτή από την ελληνική αγορά, και πιο πάνω στην σχετική λίστα ακόμα και από τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Από εκεί πέρα στον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο ότι ο Μπαρτζόκας έχει κάθε λόγο να κάνει διακοπές, συνεχίζοντας και όλες τις σκέψεις του για την διαμόρφωση του ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και όσον αφορά το σημείο της ημέρας, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στην περίπτωση του Τσιτσιπά, που το νωρίτερο στις 4 θα ξεκινήσει στη Μάλαγα το παιχνίδι του με τον Γάλλο στον Μποντζή. Εδώ μπορούμε να δώσουμε δύο επιλογές, ή το 2-22, το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία τριών σετ στο παιχνίδι των δύο αθλητών, δηλαδή ένας εκ των δύο να κερδίσει με 2-1, ή το 2-1 σκορ της νίκης του Τσιτσιπά απέναντι στον Μποντζή, ο οποίος μέχρι στιγμής στα τρία προηγούμενα του παιχνίδια στο τουρνουά δεν έχει χάσει κάποιο σετ. Αν ο Τσιτσιπάς καταφέρει να κάνει το 2-0 απλά, θα με διαψεύσει. Στην περίπτωση που τον κερδίσει με 2-1, αυτή είναι ίσως η πιο παρακινδυνευμένη επιλογή από τις δύο. Μας δώσει μια απόδοση η οποία τη θυμία αυτή κυμαίνεται περίπου στο 3,5. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, Πάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα είπες όλα. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλό φινάλε, Κώστα μου.